Η Νάντια και ο Βαγγέλης και αυτή την εβδομάδα προπονούνται στα ακροβατικά. Κάτσε, Παναγίτσα. Τέλεια. Είναι φυσιολογική στάση ανθρώπου τώρα αυτή. Ο Θάνος για μία ακόμα φορά θέλει να κάνουμε ακροβατικό. Το ακροβατικό που σκέφτηκα θέλει την Άντια να είναι στην πλάτη μου, κάπου στον αέρα, κάπου, να της κρατάω το ένα πόδι και το ένα χέρι. Ένα στρώμα βάλω από κάτω. Και έτσι όπως είναι από πίσω, να κάνει μια σβούρα και να έρθει μπροστά και να κατρακυλήσει προς το έδαφος. Από ψηλά. Ναι, ωραία. Ο Θάνος για μία ακόμα φορά έχει επιλέξει να δυσκολέψει τη ζωή μας. Και τη χορογραφία μας. Δεν είμαι υψοφοβική, αλλά απ' την άλλη το να είσαι και συνέχεια πάνω σε έναν άνθρωπο δεν είναι και το πιο φυσιολογικό πράγμα του κόσμου. Δεν ξέρω αυτός ο Θάνος πώς το έχει δει. Πιάσε το χέρι μου. Και Παναγία μου, βουτιά στο κενό. Κατέβασε το χέρι σου με την παλάμη να κοιτάει επάνω. Ούτε το κατέβασμα δεν είναι normal. Κύλα μπρος. Ο Θάνος βάζει πολλά ανατρεπτικά πράγματα στις χορογραφίες και εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ρούμπα. Ένα όνομα, μια δυσκολία. Άνοιξες την πόρτα για να φύγεις. Πας να μ' αγκαλιάσεις, μα με πνίγεις. Πάω ένα δάκρυ να προλάβω όσα δεν μπορώ να καταλάβω. Πες μου το καλύτερο ψέμα, βάλ' τα δυνατά σου στο τέρμα. Να μου ξεγελάσεις το μυαλό, το Παναγί σε παρακαλώ. Να μην καταλάβω πως σε χάνω, τον ανόητο να κάνω. Πες μου ακόμα ένα ψέμα που δεν μοιάζει με κανένα. Άσε με στην άκρη και στη τύχη με ένα ακόμα παραμύθι. Πες μου ακόμα ένα ψέμα που δεν μοιάζει με κανένα. Άσε με στην άκρη και στη τύχη με ένα ακόμα παραμύθι.